Εγώ τι θα κάνω τώρα χωρί ρεύμα. Πέστε μου, ε, τι θα κάνω. Θα το κλείσουμε. Αν το κλείσουμε, κλείσουμε. ποιο θα τα ασφαλίσει. Αν με, εμένα με κλέψουν, ποιο θα πάρει την ευθύνη. Κανένα. Έχετε συναγερμό, έτσι. Ο συναγερμό πώ θα δουλέψει χωρί. Ε, θα δουλέψει με την μπαταρία και μετά. Αυτό είναι το κουτί μα. Βγάλανε τι ασφάλειε. Ούτε καταλάβα τίποτα. Ούτε να έρθουν να μου πούνε ρέμφυλε, έχει κάτι μέσα, έχει κανένα μηχάνημα. Μπορώ να το κόψω, γιατί με έχουν βάλει να το κόψω. Δεν παίρνουνε χαμπάρι τίποτα, δεν του νοιάζει. Να τα πάρουμε από την αρχή. Εδώ και πολύ καιρό γράφουν από κάτω από τη ΔΕΗ. Πληρώστε το ρεύμα, ειδοποίηση. Εδώ θα σα κόψουμε το ρεύμα. Εμεί. Δεν μπορούμε να φωνάξουμε ούτε να κλείσουμε στη ΔΕΗ το δρόμο όπω το κλείνουν οι αγρότε, ούτε τίποτα. Την παλεύουμε και όσο θα αντέξουμε, θα την παλέψουμε. εδώ και πολύ καιρό το ρεύμα έρχεται. Εκεί που πα να το κάνει 700-800 ευρώ για να μην στο κόψουν, φτάνει ένα χιλιάρικο και ξανά το κατεβάζει. Και δεν προλαβαίνει. Τον επόμενο μήνα ξανά ε, Τι λέει εδώ η ΔΕΗ. Εδώ λέει η ΔΕΗ, ο παλιό ο λογαριασμό είναι 1081 ευρώ, τον ήταν 1280, το κάναμε 1081. Μου στέλνουν ένα χαρτί και μου λένε, κύριε Φωτιάδη, επειδή δεν είσαστε καλώς συνεπείς στις θα σας το κόψουμε. Εκεί το δικηγορικό γραφείο που με πήρε, τους εξήγησα μερικά πράγματα, γιατί εννοώ εγώ μπορεί να τα λέω, αλλά δεν μπορώ να τα κάνω παραπέρα, γιατί δεν είμαι δικηγόρος. Λέει εδώ το χαρτί το δικό μου. Η εγγύηση που πληρώνεται στη ΔΕΗ είναι 354 ευρώ. Τα 354 μου τα κρατάει εδώ και 10 χρόνια. Είμαστε εγώ από το 11 εδώ, κοντεύω πάει στο 22, 354 μόνο μέσα. Και τους απαντώ και τους λέω. 354 ευρώ που μου κρατάτε την εγγύηση. Μείνω από 1.100 που ήταν τότε ο λογαριασμός, άρα πάμε στα 800 ευρώ. Στα 800 ευρώ τα δημοτικά τέλη του Δήμου Άργους Μικηνέων είναι περισσότερα από τη ΔΥ. Και αν τα βάλετε κάτω, τους λέω. Πόσα λεφτά είναι και σας χρωστάω 800 ευρώ, άρα σας χρωστάω 300 ευρώ η ΔΕΗ και 500 δημοτικά τέλη. Γιατί θα μου κόψετε την ΔΕΗ, γιατί τις κουστάρουμε μου λέει, θεωρητικά έτσι. Αφόσον θεωρητικά θέλουνε, εγώ εδώ πέρα να σας, κατα... να σας πω κάτι, είναι επαγγελματικός χώρος. Και αν δεν σεβονται, εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο. Όταν λέμε επαγγελματικό τι, έχουμε συνεγερμό, έχουμε τηλέφωνα, Έχουμε τα γραφεία μα, έχουμε τα πάντα. Και απέστε μου τώρα ότι εγώ είμαι από το πρωί σε 9 η ώρα, 9.30 που το κόψανε και έχει πάει 12.30 και το έχουν, δεν το έχουν συνδέσει. Μου είπανε να πάω να δώσω μια προκαταβολή γιατί δεν είχα κι άλλα. Πήγα την έδωσα. Έχω πάρει τρει φορέ ένα, έναν αριθμό εδώ που μου έχουν πει. Λέει κομμένο λόγω χρέο επανασύνδεση να γίνει γρήγορα. Και ακόμα δεν το έχουν συνδέσει. Αν μέχρι τι 2 η ώρα, αν τώρα μέχρι τι 2 η ώρα σταματήσει και δεν μου συνδέσουν το ρεύμα. Για πείτε μου, πώ θα μείνει ασφαλισμένο το μαγαζί, Γιατί έτσι θέλει η ΔΕΗ. Αν υπάρχει δικηγόρος και ασχολείται με, αυτού, με του πολίτε, καλό είναι να έρθει να πάρει το χαρτί μου και να τα ξαναπώ πάλι. 354 ευρώ είναι η εγγύησή μου. Να μου τα δώσουν τα λεφτά να πληρώσω τη ΔΕΗ μου. Δεν θέλω να έχω εγγύηση εγώ. Ποια είναι η εγγύηση. Να τα κρατάει τι, τα, όλα τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά είναι δικά μου υπάρχουν τώρα, έχω ακούσει τώρα, εγώ εδώ έρχονται πελάτες και μου λένε ήρθαν στο σπίτι και μου κόψαν τη δε, Για πόσα λεφτά ρε φίλε, για 700 ευρώ, για 300 ευρώ. Και ξέρεις τι τους λέει, πλήρωσε τα όλα. Μας ρωτάει εμάς που τα έχουμε τα λεφτά, αν είχαμε δεν τα, τα δίναμε. Δεν ξέρουμε γιατί χρεώνουν. Αυτό το χρεώνουν και αυτό κάνουν. Εντάξει. Και πώ θα αντέξουμε εμεί. Είναι όχι. για τρει πέμπτου, ακόμα δεν έχει έρθει τρει πέμπτου. Άρα, εγώ πάω πιο πίσω λίγο γιατί έτσι με συμφέρει. Πάω στα 1081 ευρώ. 30. Γράφει ότι και καλά υπάρχουν προηγούμενοι λογαριασμοί και είναι πλήρω. Ναι. Το σύνολο είναι 1081 ευρώ. Εδώ, εδώ, πάνω, πάνω. Ε, το σύνολο είναι για τρει πέμπτου, δηλαδή για τον επόμενο μήνα που θα έρθει, 1240. Άρα, έχει βάλει επάνω από τα 80 ευρώ, έχει βάλει 160 ευρώ παραπάνω. Τα 160 ευρώ, σα το ξαναλέω πάλι, άντε να είναι 50 ευρώ ρεύμα και κάτι άλλο για τα υπόλοιπα είναι δημοτικά τέλη. Ποιο είναι αυτό ο υπεύθυνο που έρχεται εδώ στον Ναύπλιο να μ' ακούει, να έρθει εδώ να μου πει γιατί μου κόβει τη ΔΕΗ. Αν έχει δικαιοδοσία από το κράτο, να έρθει εδώ. Ακούστε να σα πω. Όταν έρχεται μια, ένα λογαριασμό, έχουμε τις ΔΕΗ στο λογαριασμό. Και το κόβω εγώ γιατί σήμερα δεν γουστάρω, κλείνω την επιχείρησή μου. Τι λέει η ΔΕΗ, Κύριε Φωτιάδη, ο λογαριασμό σα είναι 800 ευρώ. Θα μα δώσετε τα δικά μα που είναι 3,5 κατοστάρικα και τα υπόλοιπα τα δημοτικά τέλη. πάτε στο... στο Δήμο να τα πληρώσετε. Έτσι γίνεται. Εγώ έχω κόψει λογαριασμό λόγω που σπούδαζα το κορίτσι μου στα Γιάννενα και ήρθε η ΔΕΗ, ήταν 320 ευρώ και μου λέει: Εμένα θα μου δώσει 240 ευρώ και τα υπόλοιπα θα τα πληρώσει. Μου λέει η δημοτικά τέλη. Εσεί έχετε τα χρήματα να το πληρώσετε, γιατί δεν πληρώσετε τώρα. Ποιο έχει για να έχω εγώ. Εμεί περιμένουμε τώρα από το πρωί και αν περάσει ένα πελάτη, και που πέρασε ένα πελάτη, δεν τον φτιάξαμε γιατί δεν είχαμε το ρεύμα. Άρα λοιπόν εσεί χάσατε τώρα τα χρήματα που θα είχατε χάσει. Ε, Οπωσδήποτε, το... γιατί και ποιο θα τα δει. Γιατί τώρα το ψυγείο δουλεύει. Αν έχω πέντε πράγματα μέσα, θα το δει. Και εγώ σα ρωτάω, τώρα πάνε σε ένα σπίτι και κόβουν το ρεύμα. Και έχω εγώ τα τρόφιμά μου, τα, αυτά που συντηρώ. Όταν θα το κόψουνε, γιατί ε, ε, πρέπει να το κόψουνε. Ρωτάνε αυτό εδώ άνθρωπο που θα βάλει τα πράγματά του. Εσείς το πράγματό σήμερα το χάνετε, αυτό είναι ε, το, το ερώτημα. Οπωσδήποτε τώρα, γιατί και ποιο δεν θα το χάσει. Τώρα, εγώ εδώ πέρα έχω φάει τα τηλέφωνά μου, έχω αγχωθεί, έχω κάνει χωράνι. Έρχεται ο το πελάτη, του λέω Δεν μπορώ να κάνω κάτι γιατί δεν έχω ρεύμα. Εντάξει. Δεν γίνεται όμω παραπέρα. Δεν τα έχουμε τα λεφτά να τα. Εδώ μου λέει Πλήρωσε 1200 ευρώ. Κάτσε ρε φίλε, ποιο είμαι ο Νάση, του λέω και ο Νάση δεν θα τα πλήρωνε. Εγώ έχω να πω ότι κοντεύουμε μία η ώρα και ακόμα το ρεύμα δεν έχει έρθει. Μακάρι... όλα τα μία προκαταβολή σήμερα. Ναι, ναι, τα έχω ετοιμάσει όλα. Αφού λέει σήμερα η τεχνολογία, πάνε να μα βάλουν στην τεχνολογία χωρί να γνωρίζουν την τεχνολογία. Ε, κάτσε για να δούμε αν έχει έρθει ότι το έχετε πληρώσει. Κάτσε να πατήσουμε, στείλτε το με φαξ. Και ακόμα δεν με έχουν πάρει. Ήρθαν έτσι τα πράγματα. Από ένα κορονοϊό μπήκαμε σε μία κρίση χειρότερη από ό,τι είχαμε. Και δεν αξίζει να κάθεσαι εδώ πέρα όλη μέρα να κάθεσαι να, να δει τι. Οι πελάτε ξέρουν ότι το μαγαζί είναι από το πρωί μέχρι με το μεσημέρι και σταματάμε. Δηλαδή τώρα εσείς αυτά τα λεφτά, τα 1.239, για να τα βγάλετε, πρέπει να δουλεύετε όλο το μήνα για τη ΔΕΗ. Μα δεν είναι. Όλο ο μήνας δεν έχει δουλειά. Τι σήμερα ο κόσμος δεν φτιάνει τα το αυτοκίνητά του, άραξε. Εδώ τα κάψιμα όπως φτάσανε εδώ πέρα, στο τέλο, ε, θα, θα έρχονται δύο αυτοκίνητα, θα κάνουμε τράμπα τα λάσχα από το ένα στο άλλο για να περνάει χθέο. Έτσι, εδώ μας καταντήσαν, εδώ φτάσαμε. Ο πιο σωστό που πλήρωνε τη ΔΕΗ του σήμερα δεν μπορεί να τη βγάλει. Είναι περισσότερα τα λεφτά που, βγα... που του ζητάνε από αυτά που βγάζει. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Μα δεν έτσι... μπορεί να επιβιώσει όλο. Μα πώ θα επιβιώσει τώρα, εγώ, εγώ έχω τρία παιδιά, έχω μια οικογένεια από πίσω. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε, να τα παρατήσουμε όλα, δηλαδή για τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ δεν ξέρει ότι ε, τα πράγματα. Ερχόμαστε από μια κρίση που μα είχαν κλεισμένου. Θεωρητικά κλεισμένου. Γιατί εμεί τώρα έχουμε βγει τώρα τρει μήνε. Και α μειώσανε και τον νίκη που λέει ο λόγο, και α κάνανε. Δεν μειώνονται τα παρακάτω. Κύριε πόσα χρόνια είστε επαγγελματία στο χώρο, έχετε είπατε τρία παιδιά, οικογένεια. Πού έχετε φτάσει. Εγώ έχω τώρα τουλάχιστον έχω από το 93 είμαι μόνος μου το κρατάω το μαγαζί, την παλεύω, αλλά κάθε πέρσι και καλύτερα. Δεν έχει αλλά γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Ε, θυμάμαι εγώ πάλι από τη Νέα Δημοκρατία επί, επί Σαμαρά, είχαμε κρίση πάλι, έτσι μα πατ... δεν γινώταν τίποτα, δεν, προ... δεν περπάταγε τίποτα. Ε, το ίδιο πράγμα υπάρχει και τώρα. Υπάρχει πρόβλημα. Ανεβήκαν τα κάψιμα τόσο πολύ που θα ανέβουν και άλλο. Μην περιμένετε να σταματήσουν. Εμεί εμείς θέλουμε κίνηση στα αυτοκίνητα. Εμεί θέλουμε να χαλάνε, να τα φτιάχνουμε για να δουλέψουμε. Αυτή τη στιγμή αράζει τα αυτοκίνητα κάτω. Πω και εγώ έχω αυτοκίνητο. Το οποίο το άραξα γιατί δεν μπορούσα να πληρώσω το τέλη κυκλοφορία. Άρα έχουμε χάσιμο στα κάψιμα. Έχουμε χάσιμο στο σέρβι. Έχουμε χάσιμο στα λάστιχα. Έχουμε χάσιμο παντού. Δεν δουλεύει κανένα επιχείρησή σα, αν αναγκαστείτε, τι θα κάνει η οικογένειά σα. Τίποτα. ο καθένα θα πηγαίνει να κάνει μεροκαματάκια γύρω-γύρω όπω μπορεί για να μπορέσει να ζήσει. Δεν γίνεται αλλιώ. Τώρα από εδώ και μπρο και το κάθε παιδάκι που θα υπάρχει στο σπίτι θα πρέπει να έχει δουλειά. Να βγάζει το χαρτζιλίκι του, γιατί αλλιώ δεν πρόκειται να ζήσει η οικογένεια, δεν, μπορεί, δεν ζει. Με τα σημερινά δεδομένα να πηγαίνει τώρα να θε να πάρει. Να υπολογίσουμε τώρα 15 ευρώ και να θες 25 για να πάνε να στο σπίτι, δεν δε, δε, δε φτάνουμε τίποτα, δεν γίνεται.